Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριος Δαμιανός Γαβαλάς, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρεθήκατε στην συνάντηση αυτή που έγινε, στην εκδήλωση μάλλον που έγινε, ένα παράξενο καλοκαίρι, τα κινήματα πολιτών για τις παραλίες. Ένα θέμα με τα κινήματα των παραλίων που μας απασχόλησε ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποιος πραγματοποίησε αυτή την εκδήλωση και για ποιο λόγο έγινε, θα θέλαμε να μας πείτε. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το τοπικό περιβαλλοντικό σύλλογο, ένα σύλλογο 400 και πλέον ανθρώπων που ονομάζεται Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συγκεκριμένα το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων, το οποίο εδρεύει στη Σύρο. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε να γίνει τώρα αυτή η εκδήλωση, αυτή η συνάντηση? Επιτυχημένη κατά γενική ομολογία, έτσι. Καταρχάς, εντάξει, ακούγεται ίσως λίγο παράξενο χειμωνιάτικα να συζητάς θέματα τα οποία είναι καλοκαιρινά σαν καρπούζι. Ωστόσο, εντάξει, το γεγονός ότι έχει υπάρξει μια χρονική απόσταση από αυτά τα κινήματα, κατά την εκτίμησή μου και πολλών άλλων που συνδιοργανώσαμε αυτή τη συζήτηση, αυτή την εκδήλωση, επιτρέπει ένα λίγο πιο ψύχρεμο στοχασμό, μια πιο ψύχρεμη ανάγνωση και επισκόπηση, εν πάση περιπτώσει, του χρονικού αυτών των κινημάτων. Έχει σημασία να επισκεπτόμαστε ξανά αυτά τα οποία έχουν συμβεί, να δούμε διδάγματα από αυτά, να βλέπουμε τι τράβηξε, τι δεν τράβηξε, τι έγινε καλά, τι όχι, να συζητάμε για τις πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και οι οποίες θα είναι χρήσιμες στα επόμενα καλοκαίρια στα ίδια νησιά, αλλά πιθανόν και σε άλλα κινήματα αλλού. Και τελικά είναι πολύ εύστοχο και πολύ χρήσιμο που έγινε αυτή η συνάντηση και μακάρι να επαναληφθούν και άλλες τέτοιου είδους συναντήσεις, ώστε να δούμε και να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα για να μας βρει το καλοκαίρι έτοιμους για το συγκεκριμένο ζήτημα και να μην τρέχουμε πάλι τελευταία στιγμή και να είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε όλα όσα έγιναν το προηγούμενο καλοκαίρι για να βρουν το δίκιο τους, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι και για να προστατευτούν, εγώ λέω, με κάποιο τρόπο και οι επιχειρηματίες. Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Χαρακτηριστικά. Έτσι, σε σχετικά με αυτό το οποίο μόλις είπατε, να σας πω ότι κάποιες από τις πρακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν στην Πάρο, λέω χάρη, και μιλάω τώρα για ένα κίνημα το οποίο το παρακολούθησα εγώ από κοντά, το οποίο αφορούσε την τεκμηρίωση των βαρύτατων παραβάσεων που γίνονταν εκεί στο νησί. Πώς τεκμηριώθηκαν, πιθανά να έχετε ακούσει, αλλιεύσαμε από τη διάβγεια συμβάσεις παραχώρησης, αντιπαραβάλαμε το νόμιμο. Δηλαδή αυτό που νομίμως μίσθωναν επιχειρηματίες με το πραγματικό, από αερολήψεις, από αεροφωτογραφίες, και είδαμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ αυτών των δύο. Αυτό τώρα, αυτή την πρακτική, για παράδειγμα, επειδή αποδείχθηκε επιτυχημένη και είναι επιτυχημένη, γιατί είναι αδιάψευστο αυτό το πράγμα, προκύπτει από έγγραφα, επίσημα έγγραφα, την ακολουθούν ήδη σε δύο διαφορετικά μέρη, κατά το γνώση μου, στη Ρόδο, που γίνεται μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά, και στη Σύρο, που γίνεται επίσης μια πολύ συστηματική δουλειά. Αυτό είναι σημαντικό, όπως είπατε. Πρέπει αυτά να διαδίδονται, πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος, να μαθαίνει τα δικαιώματά του και να μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να παλέψει και να διεκδικήσει το δίκαιο του. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα εγώ, κύριε Γαβαλά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και σε κυβερνητικό, σε πολιτικό επίπεδο, διότι αυτό το αλαλούμ που παρατηρήθηκε και είδαμε και βγήκε στην επιφάνεια αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά θα πρέπει να μπει μια τάξη σε όλο αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φορείς για ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει αυτό το θέμα να μπορεί να το, να μπορεί να το ελέγχει και να το... και εν πάση περιπτώσει να το διαχειρίζεται ένας φορέας και να, υπάρχει μια συνεννόηση και με τους επιχειρηματίες, ούτως ώστε να μην παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα. Είναι εύκολο αυτό να γίνει ή πολύ δύσκολο? Σωστά το λέτε, και πολύ σωστά επίσης επισημαίνετε ότι ο επιχειρηματίας πρέπει επίσης να προστατευτεί. Φυσικά. Και εκείνος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί λίγο στα όρια της νομοθεσίας, αλλά πολύ περισσότερο εκείνος ο οποίος λειτουργεί νόμιμα. Για το θέμα της νομοθεσίας, ναι, αυτό αναδείχθηκε και από την εκδήλωση που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Σύρο. Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα έχει να κάνει με την πολυνομία. Γνωστό πρόβλημα. Νόμοι πάνω στους νόμους, νόμοι οι οποίοι αφαιρούν, διαγράφουν συγκεκριμένα άρθρα από προηγούμενους νόμους. Μια δυσκολία γενικώς έτσι να ξεπυλίξει το κουμπάρι. Κοινές υπουργικές αποφάσεις που βγαίνουν κάθε χρόνο και δεν ξέρεις τι καλύπτει τι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό που είπατε είναι η συναρμοδιότητα, η συνευθύνη πάρα πολλών φορέων πάνω σε ένα μικρό κομμάτι γης. Υπόθηκε στην κουβέντα ότι έχουμε περί τους 8 φορείς οι οποίοι έχουν λόγο πάνω στις παραλίες. Δεν είναι μόνο οι Δήμοι.
είναι εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου, είναι το λιμένο αρχείο, είναι η αστυνομία, είναι το λιμενικό ταμείο. Δεν θα γύρευε δηλαδή. Είναι σαφές ότι αυτό πρέπει να απλοποιηθεί. Ο καλός νόμος είναι καταρχάς απλός νόμος, είναι κατανοητός νόμος. Και πρέπει να πάει πού αλλού παρά μόνο στις διοικητικές μονάδες οι οποίες έχουν γνώση των τόπων τους. Και αυτή είναι η Δήμη. Ναι. Πρέπει να πάει στους Δήμους η αρμοδιότητα. Οι Δήμοι πρέπει να έχουν τη συνολική ευθύνη πάνω στους τόπους τους και για τα του οίκου τους. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί να πέσει αστυνομία, θα πρέπει να μπορεί ο Δήμος να κινητοποιεί αστυνομικούς ελέγχους και συλλήψεις όπου τυχόν χρειάζεται, που μακάρι να μην χρειάζονται. Ναι, ναι. Έτσι είναι πραγματικά, γιατί και όλο αυτό που συμβαίνει, όλο αυτό που συμβαίνει και η πολυνομία, αλλά και το ότι εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί φορείς, ευνοεί και την παρανομία, θα πρέπει να πούμε, κύριε Γαβαλά. Στην Αναμπουμπούλα ο απατεώνας χαίρεται. Δεν το συζητάμε. Αυτή είναι μία από τις πολλές κακοδαιμονίες τις οποίες έχουμε στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά διαφορετικά επίπεδα, στις παραλίες ειδικά. Αυτό έχει αποκαλύφθει και αδιάψευστα, περίτρανα. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα σε αυτό το σημείο και πριν ακόμη έρθει η άνοιξη και το καλοκαίρι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και τα κινήματα για τις παραλίες που είχαμε το καλοκαίρι και είδαμε να συμβαίνουν όσα συνέβησαν, θα πρέπει από τώρα λοιπόν να δουν πώς μπορούν οι δήμαρχοι κυρίως, πώς μπορούν να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς, ώστε να είναι ομαλό το κλίμα και καλό το κλίμα το καλοκαίρι και να μην δούμε αυτά τα φαινόμενα που είδαμε φέτος. Έχετε δίκιο. Πάντως, για να είμαστε και δίκαιοι, πέρα από την ευθύνη που έχει η πολιτεία κεντρικά και νομοθετώντας το πλαίσιο των παραλίων, υπάρχει ούτως ή άλλως μεγάλη ευθύνη στους Δήμους. Δηλαδή είναι σημαντικό να αναδειχθεί ότι δεν είναι όλοι οι Δήμοι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι Δήμοι στην ίδια κατάσταση. Δεν έχουν όλοι το ίδιο σκεπτικό πάνω στις παραλίες και πάνω στο δημόσιο χώρο. Είπαμε πολλές φορές ότι υπάρχουν δήμαρχοι και υπάρχουν και δήμαρχοι συσσαγωγικά. Ναι. Οι δήμαρχοι συσσαγωγικά, ακόμα και αν δεν διαπλέκονται ευθέως με τα συμφέροντα, πολλές φορές, όπως το είδαμε και στην Πάρο, τα υποθάλπουν, de facto. Όταν, για παράδειγμα, δεν ασκείς καν την ελεκτική σου δραστηριότητα, την ελεκτική σου αρμοδιότητα, όταν δεν κάνεις καν τους ελέγχους, τους οποίους και νομιμοποιούσε και υποχρεούσε να κάνεις, είναι σαφές ότι περνάς ένα μήνυμα. Ακριβώς. Οπότε, ακόμα και σε ένα πλαίσιο κακονομίας, πολυνομίας, συνευθύνης κτλ. Κτλ. Οι Δήμοι μπορούν να δώσουν στίγμα και πρέπει να το κάνουν. Στην Πάρο έχω την αισιοδοξία, αν μου επιτρέπετε, ότι το ξεκίνημα στο επόμενο καλοκαίρι πάνε καλύτερο από το περσινό. Ναι, λόγω της αλλαγής γιατί της δημοτικής αρχής. Γιατί κινητοποιήθηκαν οι πολίτες, γιατί οι πολίτες γνωρίζουν, γιατί οι πολίτες μπορεί είναι έτοιμοι να ξανακινητοποιηθούν. Και επειδή μέσα από όλη αυτή την ιστορία και τη φασαρία που έγινε, τουλάχιστον δύο από τις τρεις υποψήφιες παρατάξεις, η μία είναι αυτή που πλέον διοικεί το Δήμο, ναι, ναι, έχουν δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες. Mm-hmm. Έχουν σαφέστατα δεσμευτεί. Περιμένουμε λοιπόν η κατάσταση να είναι καλύτερη, ακόμα και αν το νομοθετικό πλαίσιο είναι αποτρεπτικό ή δύσκολο. Έτσι είναι. Πραγματικά οι δήμαρχοι θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία και μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου και μέσω της ΚΕΔΕ, γιατί όχι, ώστε αν είναι δυνατόν να περάσουν στα χέρια τους αυτά τα κομμάτια, αυτές οι παραλίες, για να μπορούν να τα ελέγχουν και να μπορούμε να μην, και να μην βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα που είδαμε το καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια. Και ξέρετε και κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, πολλές φορές οι δικαιολογίες είναι και λίγο, λίγο αστείες. Θέλω να πω. Οι πολίτες στα διάφορα σημεία της χώρας αυτό το καλοκαίρι έχουν εκθέσει πολλαπλώς τις αρχές. Mm-hmm. Όχι μόνο αναδεικνύοντας ότι υπάρχει μια νομοθεσία η οποία δεν τηρείται πουθενά και ζητώντας, όπως λέγαμε, το αυτονόητο που είναι η επιβολή του νόμου, αλλά και υποδεικνύοντας και στις αρχές πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Για παράδειγμα, οι πολίτες στην Πάρο υπέδειξαν στη Δημοτική Αρχή πώς μπορεί να αξιοποιήσει παραγράφους και προβλέψεις νομοθεσίας ώστε πραγματικά να δράσει. Mm-hmm. Όχι σε επίπεδο λεκτικό, αλλά σε επίπεδο πρακτικό. Yeah, να δράσει και να αφαιρέσει οποιοδήποτε σκουπίδι συσσαγωγικά τοποθετεί τις παραλίες. Να σκουπίσει τις παραλίες, να τις καθαρίσει, να τις αποδώσει στον κόσμο. Και το άλλο είναι ότι όταν οι πολίτες μπορούν τόσο εύκολα να δείχνουν και να παρατηρούν πού υπάρχει παρανομία και σε ποιο βαθμό έχει παραβιαστεί η σύμβαση, είμαστε με τα καλά μας. Δεν μπορεί να το κάνει η πολιτεία αυτό. Είναι πρωτοφανές όμως αυτό. Όταν υπάρχει δορυφορική εικόνα και μπορείς να την αντιπαραβάλεις τόσο εύκολα, το κάνουν οι πολίτες για σένα. Mm-hmm. Το κάνανε, το δείξανε. Σου δείξανε πώς γίνεται. Όταν υπάρχουν λοιπόν σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης,
γιατί δεν τις ενεργοποιούμε? Γιατί μένουμε μέσα από τη δικαιολογία ότι έχουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, που πραγματικά έχουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες? Γιατί να μην μπορεί να επιβληθεί η καμπάνα από κάποιον υπάλληλο, ο οποίος χρησιμοποιήσε τις τεχνολογίες στο γραφείο του στην Αθήνα? Ναι. Δεν χρειάζεται καν να είναι στην Άξο και στην Πάρο. Τους έχουμε δείξει τον τρόπο. Και ναι, θα σας το προτείνουμε κιόλας. Ισχύει αυτό που λέτε πραγματικά, και είναι πρωτοφανές αυτό που συνέβη, θα ήθελα να πω, κύριε Γαβαλά. Διότι σε πολλές περιστάσεις ο κόσμος μπορεί να κινητοποιηθεί, μπορεί να έχει αιτήματα, μπορεί να κάνει πράγματα. Όμως δεν εισακούεται έτσι όπως εισακούστηκαν τα κινήματα των παραλίων αυτό το καλοκαίρι από την κυβέρνηση ή από τις δημοτικές αρχές. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν εύκολο να αντικρούσουν αυτό που οι πολίτες έλεγαν ότι εφαρμόζεται τον νόμο. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι ευκολότερο να αποδομήσεις κάποια κίνηση, κάποιο κίνημα, μια πρωτοβουλία η οποία ζητάει αλλαγή της νομοθεσίας, και πιο δύσκολο να την αποδομήσεις όταν ζητάει εφαρμογή της νομοθεσίας. Γιατί το καλοκαίρι αυτό ζητούσαμε. Καλά, ναι. Παρότι με αρκετές διατάξεις του νόμου δεν συμφωνούμε ούτως ή άλλως. Την εφαρμογή του νόμου λοιπόν συζητούσαμε. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο να το χτυπήσουν. Και είναι γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε, ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε, ειρηνικός, πολιτισμένος, με εντυμότητα, ήθος, και αν θέλετε και με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό και λίγο πιο χαρούμενο, να το πω. Ναι, ναι. Διαμαρτυρία στην παραλία, για παράδειγμα, δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Οπότε λοιπόν δόθηκε ένα διαφορετικό, ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα δράσης, που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αποδομηθεί εύκολα κάτι τέτοιο, και δεν έγινε. Υπήρξαν φυσικά και κάποιες αντίθετες φωνές, και από τα μέσα αλλά και από πολίτες, αλλά αυτά τα επιχειρήματα ήταν πάρα πολύ εύκολα να τα αντιπαρατεθούμε. Από την άλλη πλευρά όμως υπήρχαν και κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι ήταν στη μέση όλου αυτού που συνέβη, κάποιοι οι οποίοι μπορεί να ήταν και νόμιμοι και κοντά στους παράνομους, ας πούμε, να πλήρωσαν την ύφη και αυτοί, οι οποίοι παραπονέθηκαν ότι νιώθουν, ας πούμε, ένα μάτι να τους παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο στην επιχείρησή τους. Εγώ παράπονα από επιχειρηματίες που λειτουργούσαν νόμιμα προσωπικά στην Πάρο δεν άκουσα. Ναι. Αντιθέτως, πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες ήταν μαζί μας, ήταν ενεργότατοι μαζί μας. Όσοι έχουν μάτια και βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, βλέπουν ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο στείνεται, αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, έχει κοντά ποδάρια. Πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Ναι. Κανείς από τις κινήσεις των πολιτών δεν στέκεται απέναντι στον τουρισμό. Θέλουμε τον τουρισμό. Αναγνωρίζουμε την τεράστια σημασία που έχει για τους τόπους μας ο τουρισμός, αναγνωρίζουμε τα ωφέλη που έχει φέρει ο τουρισμός στις τελευταίες δεκαετίες. Ας κρατήσουμε τα ωφέλη και ας δούμε λίγο κριτικά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει, για ποιο λόγο τη δημιούργησε, και να φροντίσουμε να προστατέψουμε τον τόπο μας ώστε να έχουμε ψωμί και αύριο. Γι' αυτό συζητάμε. Να κρατήσουμε τους τόπους μας. Έτσι και είναι, τόποι οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των πολιτών καταλήγουν να είναι νεκροί τόποι. Να είναι μη τόποι, να γίνονται τουριστικές Disneyland. Να σεβόμαστε και τους πολίτες και το περιβάλλον πάνω απ' όλα, γιατί στην Άξο έχουμε πολλά περιστατικά όπου αλλοιώνει το περιβάλλον, όπου γίνεται κακή παρέμβαση στο περιβάλλον. Η Άξος, με θλίβομαι πάρα πολύ γιατί έχω και καταγωγή από εκεί και την αγαπώ πάρα πολύ, έχει ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον. Οι επεμβάσεις που έχουν γίνει εκεί είναι πάρα πολύ βίαιες. Είναι πάρα πολύ βίαιες. Έχουν τρομερή βιαιότητα. Αυτοί οι εκβραχισμοί που είδαμε, για παράδειγμα, στην πανέμορφη πλάκα, η ισοπαίδωση των αμοθινών, όλα αυτά στο βωμό τι? Να φτιάξεις καλύτερη θέα και καλύτερη πρόσβαση για τον τουρίστα, ο οποίος έρχεται σε σένα για το φυσικό περιβάλλον. Ακριβώς. Αυτό που εσύ καταστρέφεις. Έρχεται για τους αμόλογους, έρχεται για τα βράχια. Είναι παρανοϊκό αυτό. Είναι παρανοϊκό. Λίγο, πραγματικά. Πραγματικά. Όλα αυτά έτυχαν και μιας εντυπωσιακής δημοσιότητας, κύριε καθηγητά, επιτυχάνοντας μάλιστα και θετική προβολή των κινημάτων. Θετική προβολή. Και στην Ελλάδα, ένα 99% η προβολή ήταν θετική. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ικανοποιημένοι και ευγνώμονες κιόλας για την απήχηση που είχε αυτό το πράγμα, την ανταπόκριση που είχαν τα μέσα ενημέρωσης. Θα έλεγα από όλο το φάσμα, το πολιτικό, δεξιά μέσα, αριστερά μέσα, συστημικά μέσα, εναλλακτικά μέσα.
Η απήχηση θα είναι πολύ καλή. Προφανώς ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική και πλευρά. Ακόμα εντυπωσιακότερη απήχηση που είχαμε στα διεθνή μέσα. Αυτό. Δεν θυμάμαι αυτό, άλλο και τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσει κανείς τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο διεθνής τύπος να έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με κάτι που γίνεται στην Ελλάδα. Και αυτή τη φορά ασχολήθηκε για καλό λόγο. Ναι, αλλά πολλοί λένε ότι ήταν αρνητική η δημοσιότητα. Ας πούμε, αντί να προβάλλουμε τα πλεονεκτήματά μας, προβάλαμε ένα πρόβλημα, ας πούμε. Προβάλλεις το πρόβλημα και προβάλλεις και τη λύση ταυτόχρονα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλές καταγραφές ανθρώπων που συναντάμε στις παραλίες, οι οποίοι καταρχάς όταν πηγαίναμε εκεί δήλωναν εκπληκτοί από το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είναι παράνομη. Δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν ότι όλο αυτό το στήσιμο είναι ένα παράνομο στήσιμο. Και μας εξέφραζαν ότι αυτό το πράγμα δεν το γουστάρουν. Ναι. Δεν τους εκφράζει. Mm-hmm. Αν καθίσουν στην ομπρέλα και την ξαπλώστρα, πολλοί από αυτούς θα το κάνουν επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Επειδή δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Όπως συμβαίνει δηλαδή και με τους ντόπιους. Δεν είναι ο λόγος για τον οποίο έρχονται στην Ελλάδα αυτός. Ναι. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν την υπηρεσία. Εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτή η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται. Πρέπει να παρέχεται μέσα στα πλαίσια του νόμου. Και πρέπει να παρέχεται όχι σε όλες τις παραλίες και όχι παντού. Με όρια. Ναι. Και με κανόνες. Mm-hmm. Όταν μια κατάσταση λειτουργεί με κανόνες, αυτό είναι προς όφελος όλων. Διαφορετικά πηγαίνουμε σε εντελώς αναρχικές καταστάσεις. Και αυτές τις αναρχικές καταστάσεις βιώνουμε σε Κυκλάδες και αλλού. Ναι, η δημοσιότητα η οποία βοήθησε για να κινητοποιηθούν και οι αρμόδιοι φορείς ώστε να παρέμβουν και να δώσουν ένα τέλος σε όλο αυτό. Εγώ έχω την αίσθηση, γιατί μιλώντας για καλή και κακή δημοσιότητα, όταν ένας τόπος ακούγεται επειδή έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι αφυπνισμένοι, ανθρώπους οι οποίοι είναι ενεργοί, ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται έμπρακτα, αποδειγμένα, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ναι, ναι. Για μένα κάθε άλλο παρά αρνητική είναι. Mm-hmm. Αρνητικό είναι το αντίθετο. Αρνητική είναι η ίδια εικόνα της πλήρης και αυθαίρετης κατάληψης των τόπων μας. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να υπάρχει μια παραλία στην οποία ο Δήμος Πάρου συγκεκριμένα έχει αρνηθεί να παραχωρήσει έστω και ένα τετραγωνικό μέτρο και αυτή η παραλία να είναι 100% κατελημένο. Είναι εξίσου αδιανόητο με το να πάω εγώ τώρα στο δρόμο κάτω από το γραφείο μου να βάλω μια κορδέλα και να ζητάω από τα διαρχόμενα αυτοκίνητα να πληρώνουν διόδια. Είναι το ίδιο κουφό. Και όμως το αποδεχτήκαμε αυτό. Το αποδεχτήκαμε για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αυτό μας προσβάλλει. Έτσι και είναι. Αυτό είναι δυσφήμιση. Όχι αυτό που κάνανε οι πολίτες. Mm-hmm. Έτσι είναι δυστυχώς. Και τώρα το χειμώνα η εικόνα των παραλίων δεν είναι και η καλύτερη. Είδα ότι μας στείλατε και κάποιες φωτογραφίες από κάποιες παραλίες της Ήρου. Μια ίδια κατάσταση υπάρχει και στις παραλίες της Νάξου. Μάλιστα πρόσφατα μας τις έστειλε χθες. Μας τις έστειλε κάποιος ακροατής μας εδώ του Aegean Voice για τον Άγιο Προκόπη, όπου αυτά τα παλούκια είναι εκεί στιβαγμένα μέσα στις παραλίες. Ναι, αν στην Άξο και στην Πάρο είχαμε τα κρεβατοδρόμια, στη Σύρο το χειμώνα έχουμε τα παλουκοδρόμια. Α, και εδώ το ίδιο. Δάση από στήλους σε όλες τις παραλίες τις προσβάσιμες του Νοτέα Σύρου, από όσο έχω τουλάχιστον εγώ αντιληφθεί, όπου δείχνουν ακριβώς το πώς εννοούν την τουριστική ανάπτυξη και πώς, τι εικόνα και τι ιδέα έχουν για τον πολίτη και το μόνιμο κάτοικο. Mm-hmm. Μιλάμε για παραλίες οι οποίες είναι μικρές, είναι λίγες στην Σύρο, οι οποίες είναι προσβάσιμες από αυτοκίνητο, κατηλημένες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, προφανώς καθ' υπέρβαση ορίων σε πολλές περιπτώσεις, όχι στο βαθμό που γίνεται στην Πάρο και στην Άξο, αλλά καθ' υπέρβαση το καλοκαίρι, άρα προσβάσιμες από αυτόν ο οποίος είναι διατεθειμένος να πληρώσει αδρά. Το χειμώνα λοιπόν, που οι επιχειρήσεις αυτές είναι κλειστές, δεν κάνουν καν τον κόπο να τα απελευθερώσουν από τα παλούκια. Αυτό σημαίνει ότι η παραλία που σε πολλές περιοχές είναι η πλατεία του χωριού, είναι ο χώρος κοινωνικής συνέβρεσης, είναι ο χώρος του πικνίκ, είναι ο χώρος που τα παιδιά παίζουν, δεν είναι διαθέσιμες ούτε καν το χειμώνα για το μόνιμο κάτοικο. Ναι. Έτσι αντιμετωπίζεται ο κάτοικος. Mm-hmm. Πολίτης β' κατηγορίας. Είναι χρήσιμος μόνο στο βαθμό που μπορεί να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες στον επισκέπτη το καλοκαίρι. Κατά τα άλλα είναι περιττός. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Ήθελα για να σας αποδεσμεύσω, γιατί γνωρίζω ότι έχετε να πάτε σε κάποιες υποχρεώσεις. Θα ήθελα να μας πείτε το μήνυμα που βγήκε από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο στη Σύρο και αν θα επαναληφθούν παρόμοιες εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα.
Κάτι προετοιμάζουμε με το παρατηρητήριο ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου. Ακόμα δεν είναι κάτι να ανακοινώσουμε, γιατί δεν είναι κάτι που έχουμε σιγουρέψει ότι θα συμβεί. Στο διάστημα που έρχεται. Που αφορά στις παραλίες πάλι. Όχι μόνο. Okay. Όχι μόνο. Μην επαναλαμβανόμαστε. Δυστυχώς έχουμε αρκετά θέματα να θίξουμε. Έχουμε πολυτέλεια. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια να διαλέξουμε μεταξύ πολλών διαφορετικών θεμάτων. Το μήνυμα κατά βάση ήταν θετικό. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχουμε ένα αυθεντικό, όχι πρώτη φορά, θα είμαι πολύ άδικος. Για πρώτη φορά έχουμε κάτι, εν πάση περιπτώσει, τόσο μαζικό, που κινητοποίησε πολίτες σε περιοχές της χώρας όπου δεν έχουν ξανά στο πρόσφατο παρελθόν κινητοποιηθεί, οι οποίοι με κάποιο τρόπο, με διάφορους τρόπους ουσιαστικά, είχαν αποδεχτεί την κατάσταση ή τέλος πάντων δεν διαμαρτύρονταν για την κατάσταση αυτή. Και το μήνυμα τελικά είναι ελπιδοφόρο και θετικό, γιατί όλο αυτό το οποίο συνέβη το καλοκαίρι δίνει ένα πολύ θετικό υπόδειγμα και δείχνει και ένα δρόμο. Δείχνει πως όταν οι πολίτες ενδιαφέρονται, ενεργοποιούνται, λειτουργούν με σύστημα, με μέθοδο, με οργάνωση, τελικά μπορούν να πετυχαίνουν νίκες. Και αυτό είναι το σημαντικό και το πιο ελπιδοφόρο απ' όλα. Δεν έχουν όλα τελειώσει. Να παλέψουμε την ιτοπάθεια, να παλέψουμε την έλξη του καναπέ, να παλέψουμε την κοινοτυπία της ασχήμιας και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για τις ζωές μας. Είναι πολύ όμορφες οι προτάσεις που είπατε, οπότε με αυτές θα κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας και να ευχηθώ καλές γιορτές. Καλές γιορτές και σε εσάς και τους ακροατές σας. Γεια και χαρά σας.